Ξεκινάω έτσι εδώ στα παιδιά. Έχουμε έρθει στο Χριστάρα. Ακούτε, ακούτε. Συνομιλίες εδώ Θεσσαλονικιών. Του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Στις 19 λοιπόν του Δεκέμβρη του 2021 κάναμε φέτος κλειστή γιορτή εδώ λόγω προβλημάτων γνωστών και έχουμε έρθει στο φιλαράκι μας τον Χρήστο. Θα μας κάνει και αυτός εδώ μια πεταξιά να δούμε τα έργα του. Αέρα έχουμε αρκετό, βοριά δηλαδή μες στον ήλιο και όλα καλά. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Αλλά ο Χριστάρας έχει πετάει πάντα ωραία περιστρία και θεαματικά. Θα δείξει. Θα δούμε. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε. Τι είπες, δεν άκουσα. Εδώ. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Να σου πω, περιστρά είσαι κι εσύ. Παγκούρι είσαι. Α, παγκούρι είσαι. Γεια σου ρε μεγάλε, για χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την πεταξιά. Έχει πάρει και το μήνυμα τώρα, θα τους δώσει. Για να δούμε τώρα, μόνο μη μου πάνε πίσω από το δέντρο. Είμαστε λίγο μπλεγμένοι εδώ. Άμα πάνε από το δέντρο θα τρέξω να φύγω να... Απ' την πίσω μεριά, θα δούμε. Μην το γρουσουζεύουμε. Όλα θα πάνε καλά, ναι. Όλα θα πάνε καλά. Έλα. Δεν έχω επαφή γιατί είναι... Για το... Α, μπράβο. Ναι. Εκεί να μείνουνε και ας πάνε να γίνουνε σκόνη τώρα. Σκόνη, ναι. Κοιτάξτε πώς θα πήρε ο καιρός. Έχουμε ένα τεσσαράκι γεμάτο εδώ. Θα τα αφήσω λίγο ακόμα. Και τώρα θα τα ζυγώσω, ναι. Εδώ. Μπράβο ρε Χριστάρα, ναι. Φοβερή έκρηξη. Ακούσατε και τα πλατούρια που κάνανε τα πουλιά. Τα πλατάρια πώς τα χτυπήσανε. Και στείνω το και σε αυτόν τον καιρό, ναι. Κοιτάξτε λοιπόν. Αυτές είναι οι εικόνες. Το Χρήστο τον ξέρω πολλά χρόνια. Πάντα παίζει με τέτοια φτερά. Και στον κακό καιρό. Και στον κακό καιρό βλέπουμε τις φτερουγισχές αυτές εδώ. Ακούτε και τα συγχαρητήρια από τώρα. Ναι παιδιά, με ένα πενταράκι θα έλεγα 4-5 μποφόρ μας τα πέταξε και τα πουλιά ορθώσανε και βγάζουν αυτή την εικόνα εδώ. Με πολύ zoom τα έχω αυτή τη στιγμή, βλέπουμε χάνονται μέσα στη γαλανάδα. Έχει και μπίχλα αυτή τη στιγμή επάνω ο καιρός. Και πήγανε εκεί μέσα. Ναι, μέσα εκεί. Εξαφανιζόλ με τη μία. Τι είναι αυτό, πέρασε ένα... Τι είναι αυτό ρε, ένα σαν σύννεφο εκεί πέρασε πάνω, ε. Ματάδα που τάχανα ξαφνικά, ναι, πέρασε ένα σαν σύννεφο. Να, από μια θολούρα. Σαν να είναι καπνό, σαν να έχουν βάλει ανάψει κάπου φωτιά. Τέλος πάντων. Εκτός του ότι τα πουλιά έχουν φύγει πολύ μακριά, έχουμε και αυτό το θέμα τώρα. Μπήκε, περνάει, έχει περάσει μια ομίχλη. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και δεν τα βλέπω καθαρά. Λοιπόν, ναι, θολά φαίνονται. Προσπαθώ και εγώ με το zoom το δικό μου όσο μπορώ να τα πιάσω. Ναι, βλέπουμε εικόνες όμως, ναι, τα βλέπουμε τα περιστέρια. Πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή και πολύ μακριά. Και εκεί μας βγάζουν αυτό το πρόγραμμα. Με αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Ναι, είναι πάντα ήταν καλό, σας το είχα πει. Εδώ να είχαμε μια συννεφιά, ωραία, θα βλέπα να πήγανε και στο δέντρο. Κοιτάξτε πόσο μέσα είναι. Ναι, δεν φαίνονται. Τελικά ήταν, ναι, ήταν καπνός από ένα φουγάρο. Να τα ξεκίνησα και τα καλά είναι τώρα. Ήρθα να κοίτα με τέρμα ζούμε τα έχω πιάσει. Έβγαλε τους παπαγάλους. Που αυτός ο καπνός τα έχει κάνει μπαρούτι. Να δούμε τώρα τους τρώνει.
Μπανάνα. Και έχουν βάλει και γερά. Φρεναριστά, ναι. Ξεκολλάνε τώρα πολύ πολύ ψηλά. Αυτόν τον ανακλή τον έπιασα από ψηλά. Παρέα κατεβήκαμε. Όλα μαζί τώρα, δεν έμεινε τίποτα. Ξεπεράσαν αυτό την κάπνα. Μπράβο Χρήστο! Μπράβο Χριστάρα, μπράβο Χριστάρα. Μπράβο Χριστάρα. Είστε καθμοί σε πια με εσένα ούτε τίποτα. Η ομαδάρα μας, οι θεατές μας, εμείς και εμείς είμαστε μια οικογένεια. Για πάμε και μέσα. Εδώ είναι η ομαδάρα μας, η γνωστή. Πέρσι είχαμε κάνει εδώ με αυτά μια βιντεάρα, αλλά είχαμε συννεφιά, άλλες συνθήκες. Δεν υπήρχε το φουγάρο. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Την ώρα που τα σήκωσε έβγαλε καπνό ένα φουγάρο και ντουμάνιασε ο κόσμος. Και αγρύψανε και λίγο στις επιστροφές. Βέβαια τα πουλιά ήρθανε, αλλά φάγανε τρόμο. Λοιπόν... Κάτσε πάμε λίγο πιο πάνω, γιατί εκεί είναι ο ήλιος. Δεν τα βλέπουμε καλά. Αυτά εδώ είναι. Τα κομμάτια που έχουμε. Τα γνωστά σκαριά. Εδώ έχει βάλει χέρι και ο Γιάννης, ο Σπανός. Είναι γνωστό, δεν είναι κρυφό. Μπράβο, ωραίος. Πολύ καλός, παιδιά. Με αυτές τις κακές συνθήκες τα λέγανε. Γιατί όλα παίζουν ρόλο, ναι. Καταρχήν, γεια σου φίλε Χρήστο. Και πάλι όπως και πέρυσι, θυμάσαι έτσι και φέτος. Καλώς μας ήρθες. Ήρθε ρε φίλε, πώς πέρασε ένας χρόνος, μπαμπαμ, λες και ήταν χτες. Ούτε καταλαβαίνω. Βέβαια πέρυσι είχαμε πολύ καλύτερες συνθήκες. Λογικό ήταν γιατί είχαμε συννεφιά, θυμάσαι ένα ωραίο καιρό. Ναι. Φέτος ο καιρός ήταν άγριος και δεν έφτανε μόνο αυτό. Ήτανε και σε διάρκεια. Είναι ότι, όχι θα σου πω, αυτός ο καπνός ρε φίλε. Αυτός ο καπνός. Αυτός ο καπνός. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Εκεί που πέταξε τα πουλιά και στο βίντεο τα έβλεπα πεντακάθαρα μέσα στην καλανάδα και ξαφνικά λέω τι έγινε, ήρθε σύννεφο και μετά μου είπαν τα παιδιά και ένα φουγάρο δίπλα. Είναι από την ΕΚΟ αυτό το φουγάρο. Από την ΕΚΟ είναι, ε. Το έχουμε μερικές φορές, έχουν συνηθίσει τα περιστέρια μας. Και τέριαξε ρε φίλε την ώρα που έκανε στο χαβά. Ναι. Δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά θα δεις και η κίνησή σου είναι τρομερή, τα πουλιά πιάσαν και τα φτερά. Βέβαια μετά τα χάσα κι εγώ γιατί λογικό είναι. Πέρασε αυτό το νέφος από μέσα και τα βλέπαμε θολά. Έγινε πεταξιά, πολύ ωραία τα πουλιά ήρθανε, παρόλο που είχε πολύ αέρα. Ναι, δηλαδή ένα πενταράκι ήταν γεμάτο, τα βρήκε πάνω. Και τον έχουμε συνέχεια 10 μέρες συνέχεια. 10 μέρες, φαντάσου να δείτε ρε φίλε. Μιλάμε για θυελώδεις ανέμους τώρα, δεν μπορέσαν τα περιστέρια λίγο να τα προπονήσουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά δεν πειράζει. Όχι και πάλι το βγάλανε το πρόγραμμα. Πολύ ωραίο ήταν. Αποδείξαν ότι είναι καλά τα περιστέρια. Τώρα είπα ότι είναι βαστάνε και από του Γιάννη του Σπανού. Νομίζω έτσι δεν είναι. Δεν... Ναι. Καλά έκανα, έτσι. Ναι, φυσικά. Το παραδέχεσαι και εσύ ότι αυτά τα πουλιά βαστάνε από εκεί. Ναι, από εκεί έκανα τα περιστέρια, είναι γνωστό. Και όλα γίνονται για το κόμμα μας. Έγινε. Να έχουμε υγεία σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά και υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Έγινε. Και θέλω να πιστεύω του χρόνου να είμαστε πάλι γεροί. Εννοείται. Και να μην δουλέψει το φουγάρο. Χωρίς την υγεία δεν καλά. Και να πετάξουμε χωρίς το φουγάρο, ρε φιλαράκι. Το φουγάρο δεν έχει παραγίνει. Έγινε. Λοιπόν, άντε, γεια χαρά. Τα λέμε πάλι. Γεια.